Πάμε. Έχουμε νικήτρια στο φετινό MasterChef γυναίκα, Μαρία Μπέι. Παρακαλώ, τις απόψεις σας. Μαρία Μπέι, Μαρία Μπέι. Το αξίζει το μαράκι. Επέστρεψε από μια άλλη σεζόν. Πεισματάρα πολύ. Όταν βάλει κάτι στο μυαλό της, δηλαδή δεν το αφήνει. Και μπράβο της. Μπράβο της. Και ο Νίκος με τα ίδια χαρακτηριστικά. Και ο Νίκος επίσης. Πολύ πεισματάρης, έτσι στοχοπροσιλωμένος από την αρχή. Όλα κρίθηκαν στο πόντο που λέμε. Βγήκε η Μαρία, συγχαρητήρια, πραγματικά. Και ήταν έτσι μια αρκετά απαιτητική χρονιά. Έτσι όπως εξελίχθηκε και η βαθμολογία, είναι ακριβώς αυτό το πολύ βαθύ που είχε πει ο Θείος παλιά. Ότι φτάνεις μέχρι τη βρύση και πίνεις νερό επειδή πνίγες από το λαστιχάκι. Αυτό ένα πράγμα. Και ανακοινώσατε ήδη την άφιξη του επόμενου MasterChef, MasterChef 8, 8 στη σειρά. Πώς τα βλέπετε τα πράγματα και τι θα περιμένουμε? Κάθε χρόνο σίγουρα, όσοι ασχολούνται με αυτό, έτσι και εμείς όταν μαζευόμαστε και τα λοιπά, βρίσκουμε ιδέες για να το κάνουμε διαφορετικό, γιατί όντως είναι η 8η χρονιά. Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρουμε και τα στατιστικά, δηλαδή τι σημαίνει αυτό το νούμερο 8. Για τη μακροημέρευση εννοώ της εκπομπής, αν είναι από τις... Σημαίνει ότι είναι από τις πιο πετυχημένες prime time εκπομπές που κάνουν αυτά τα νούμερα και είναι τόσο αγαπητοί στον κόσμο για τόσα χρόνια, τόσο σεζόν. Ναι, αλλά σίγουρα αυτό μας βάζει και σε μια διαδικασία να βρίσκουμε ωραίες ιδέες για να κρατάμε και το ενδιαφέρον και του κοινού που μας παρακολουθεί και για εμάς όμως είναι πολύ σημαντικό, έτσι να ανανεώνουμε. Είχαμε μια δοκιμασία όπου το ζητούμενο. Κάτσα, την ξέρω, κοίτα. Το ζητούμενο ήταν να σερβίρει στο ριζότο αλόντα. Ενώ τώρα στο 8 έχουμε σκεφτεί λίγο ύπουλα και μπορεί εκεί που νομίζουν ότι θα του ζητήσουμε αλόντα να ζητήσουμε. Αμόντε! Αμόντε! Είναι εσωτερικό αστείο αυτό, δεν το καταλαβαίνει. Φαντασία έχει οργιάσει και το είπα όμως ότι αυτή η μουτσούνα ετοιμάζεται να πει κάτι το οποίο μάλλον θα το κόψετε. Μια χαρά, συνεχίζουμε, πάμε. Αναμένουμε να δούμε τι καινούργιο θα δούμε στο MasterChef 8. Περιμένουμε τα καλύτερα. Εδώ οι τρεις κριτές δεν αλλάζουν σταθερή βράχη. Όπως έχουμε συνηθίσει, χιούμορ, ισορροπία και πιο πολύ χιούμορ. Κι άλλος ένας. Ευχαριστούμε. Να πούμε και το εξής όμως, όσοι μας βλέπουν και το σκέφτονται, να έρθουν να ζήσουν αυτό το ταξίδι. Το δίνω, Πάνω σου, αλήθως, παρακαλούμε. Δηλώστε συμμετοχή στο MasterChef 8. Δεν ξέρετε τι σας περιμένει. Καλό καλοκαίρι σε όλους. Καλό, να είστε καλά. Καλό καλοκαίρι. Εντάξει, νομίζω ότι το μεγαλύτερο κομμάτι της επιτυχίας του MasterChef, παιδιά, είναι οι κριτές. Είναι η χημεία που έχουν οι κριτές μεταξύ τους. Τους έχουμε αγαπήσει, τους έχουμε λατρέψει. Είναι φοβερή η σχέση. Και ο τρόπος που χειρίζονται τους συμμετέχοντες και τους διαγωνιζόμενους. Γιατί παίζει και αυτό πολύ σημαντικό ρόλο. Στο πώς φέρονται. Μα δημιουργούνται σχέσεις ζωής. Και ξέρω ότι ο μέντορά σου είναι ο Πάνος Ιωαννίδης. Ευχαριστώ πάρα πολλά στον Πάνο Ιωαννίδη. Όλοι έχουν κάποιο αγαπημένο πάντως. Ήταν ο άνθρωπος που τότε στην πρώτη μου οντισιόν, στο πρώτο MasterChef, ήταν αυτός που μου έδωσε το ναι, ο Σεφ Κοντιζάς που μου έδωσε το όχι και αυτό κράτησε, ας πούμε, μέχρι το τέλος. Ο Σεφ Κοντιζάς ακόμα και χθες, πάντα με τις αυστηρές κριτικές, αλλά ο καθένας τους με βοήθησε ξεχωριστά και πάρα πολύ. Για παράδειγμα, ο Σεφ Κοντιζάς ήθελα πραγματικά να παλέψω γι' αυτό για να αλλάξει η γνώμη του και αυστηρή κριτική. Είναι η εικόνα αλλάξει αυτή. Γνώμη του εν τέλει. Μα δεν άκουσα τι είπε. Όταν άκουσα ότι αυτό το πιάτο που τρώει είναι αστεράτο από το Σεφ Κοντιζάι, νομίζω ήταν λεφτό. Όταν τα ακούσα από ανθρώπους που το είχαν λίγο. Ναι, είναι ακόμα, έχουν μεγαλύτερη αξία.